Γεια σας και πάλι, είμαστε Πυροζηγούρη, είμαι καθηγητή πληροφορικής σε αυτόν το κανάλι μου στο YouTube, είστε στο videolearner.com, είμαστε στο μοντέλο αναφορά του OSI, αναλύουμε κάθε ένα επίπεδο και σήμερα θα μιλήσουμε για το επίπεδο δικτύου, το network layer. Το επίπεδο δικτύου δέχεται δεδομένα από το επίπεδο μεταφορά από πάνω, τα χωρίζει σε ενότητε σταθερού ή μεταβλητού μεγέθου που ονομάζονται πακέτα ή αλλιώ datagrams και τα προωθεί στο επίπεδο σύνδεση δεδομένων. Αυτό γίνεται συνέχεια. Κοιτάξτε, έχουν υπολογιστεί συνδέεται με ένα router. Τα δεδομένα κατεβαίνουν προ τα κάτω, ενθυλακώνονται. Εδώ πέρα λέγονται τμήματα, εδώ πέρα datagram, εδώ πέρα πλαίσιο και εδώ πέρα bits. Και μετά όταν φτάνουν στον router, ανεβαίνουν προ τα πάνω, γίνονται από bits, πλαίσιο. Εδώ πέρα το router έχει μια κάρτα δικτύου. Μετά γίνονται datagram, τα αναλύει. Εδώ πέρα το επίπεδο δικτύου και ξανακατεβαίνουν πάλι προς τα κάτω από Datagram γίνονται πλαίσιο και μετά bits. Αυτό γίνεται συνέχεια. Να ξέρουμε βέβαια ότι στο επίπεδο δικτύου έχουμε τα IP Datagrams, εδώ πέρα στο επίπεδο μεταφοράς έχουμε τα τμήματα, εδώ πέρα έχουμε τα frames ή αλλιώς τα πλαίσια και εδώ πέρα έχουμε τα bits. Έτσι γίνεται η μετάδοση δεδομένων. Κάθε επίπεδο βλέπει το αντίστοιχο επίπεδο σε υπολογιστή. Το επίπεδο δικτύου βλέπει το κοντινότερο router. Πολύ ωραία. Είναι το επίπεδο που είναι υπεύθυνο για την διευθυνσιοδότηση να πάρει μία IP address από το router ή το router να μας δώσει μία IP address okay. και την δρομολόγηση των δεδομένων στον προορισμό τους. Έχουμε μία IP address, θέλουμε να στείλουμε σε μία άλλη IP address και αναλύουμε τις διευθύνσεις και βλέπει κάθε router σε ποιο IP ανοίγει κάθε πακέτο και αναλόγως το στέλνει σε κάθε router και το δρομολογεί. Οι βασικές λειτουργίες του επίπεδου είναι οι εξή. Η κυριότερη είναι η διευθυνσιοδότηση. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένω η αντιστοίχηση μιας μοναδικής διεύθυνση σε κάθε κόμμα του δικτύου, είτε είναι router είτε είναι υπολογιστή. Δίνουμε μια διεύθυνση από το router στου υπολογιστέ για να ξεχωρίζει ο ένα από τον άλλον. Η δρομολόγηση και η έβρεση τη διαδρομή κοιτάξτε, για να φτάσουν στον προορισμό τους τα πακέτα, που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα πακέτα από τον Αποστολέα στον παραλήπτη. Αυτό είναι η δρομολόγηση, βρίσκει τον κατάλληλο δρόμο. Και να μην ξεχνάμε άλλη μια βασική λειτουργία του πέντου δικτύου, είναι η αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, το congestion, σε κάποιο τμήμα του δικτύου που προκαλείται συνήθω όταν υπερβολικά μεγάλος αριθμός πακέτων προσπαθούν να διέλθουν από την ίδια διαδρομή. Εντάξει, mm. αυτό είναι. Και τελειώσαμε με το τρίτο επίπεδο. Ακολουθεί το τέταρτο επίπεδο, το επίπεδο μεταφορά. Από το σπίτι ζυγούρι, το βίντεο και το κανάλι μου στο YouTube. Γεια σα.